Πάμε τώρα να δούμε τώρα γιατί τι έγινε, παιδιά. Βγήκε η Πατούλη σήμερα στην εκπομπή της Φέη Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα και ρώτησε στον αέρα κυρία Πατούλη, το Γιώργο Λιάγκα και τη Φέη, αν είναι ξανά ζευγάρι. Και έδωσαν απάντηση. Αν είναι ξανά μαζί ή όχι. Για πάμε να δούμε. Μαρίνα μου, να σε ρωτήσω τώρα με την ευκαιρία. Σε τι φάση είσαι, γιατί παρακολουθήσαμε όλο το χειμώνα όλοι, ας πούμε, αυτό το προσωπικό το οποίο δημοσιοποιήθηκε πολλές φορές, δεν πρέπει να τα προσωπικά, αλλά το δικό σας βγήκε προς τα έξω. Τώρα μαθαίνω ότι με τον Γιώργο έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις. Δηλαδή μιλάτε πια με τον Γιώργο, έχετε επικοινωνία, έτσι δεν είναι? Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Πάνω στο άλογο τώρα και με ρωτάς πώς είναι η σχέση. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις πώς είναι η σχέση με τη Φέη, γιατί ακούγεται ότι τα ξαναβρήκατε. Ας περάσουμε λοιπόν την είδηση αυτή. Εγώ θα σου απαντήσω, Εγώ να πάρε να έχεις. Να απαντήσει η Φέη. Όχι, εσύ δεν το... Εγώ και παίρνω και εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, παιδιά. Η σχέση με τη Φέη... Πρώτα απ' όλα, εάν θέλεις να κατεβείς από το άλογο, να... Όχι, δεν κατεβαίνω. Τώρα μου αρέσει, θα κάνω και βόλτα. Εντάξει, λέω μην είσαι σε δύσκολη θέση, δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Όχι, εσάς μην φέρω σε δύσκολη θέση με την ερώτηση. Όχι, βέβαια, γιατί έχουμε... όντως έχει γραφτεί και να απαντήσουμε. Έχουμε μία επαγγελματική σχέση, καθαρά, δεν τα ξαναβρήκαμε και θέλω να πω κάτι, ότι όταν ένα ζευγάρι για μένα χωρίζει και όταν υπάρχουν... παιδιά, τουλάχιστον εγώ πώς το βλέπω, για να φτάσεις σε αυτή την απόφαση που είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση και σε μένα που το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου είναι τα παιδιά μου, για να την πάρεις αυτή την απόφαση σημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα ή ότι έχεις εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να συνεχιστεί. Άρα με πολύ μεγάλη ωριμότητα αποφασίζεις να χωρίσεις για τους δικούς σου λόγους. Εάν υπήρχε έστω και μία πιθανότητα να συνεχιζόταν, να μπορούσε να συνεχιστεί, σαφώς δεν θα χωρίζαμε. Άρα από εκεί και πέρα αυτό που ακούγεται θεωρώ ότι όχι ότι δεν συμβαίνει στη ζωή. Κάποια ζευγάρια μετά τα ξαναβρίσκουν, καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ με πολύ μεγάλη μαζί ωριμότητα πήραμε αυτή την απόφαση και ήταν οριστική. Το ότι είμαστε ξανά μαζί σημαίνει ότι έχουμε μία πολύ καλή σχέση, θα την έχουμε πάντα γιατί είναι τα παιδιά μας, ό,τι και να γίνει. Οπότε όλα αυτά τα σενάρια που ακούγονται δεν ισχύουν. Και το λέει η κοπέλα γιατί λέει μου κόβεται το μέλλον. Θέλουν να με φλερτάρει κάποιος και δεν μπορεί γιατί ακούγονται αυτά. Ξεκάθαρη. Πάντως ελέγχουμε έτσι. Έμεινε κάγκελο. Ναι. Έλεγε, εντάξει, δεν θα πει τόσο βαριά. Τα είπε όλα. Λαλίστα τη Φέη. Ναι. Να πούμε πάντως ότι η κυρία Πατούλη ανανεώθηκε πάρα πολύ. Το θέμα μας δεν είναι τώρα η Πατούλη, το θέμα και το άλλο. Όχι, να το αναφέρουμε. Εδώ το θέμα μας είναι, το θέμα μας εδώ πέρα είναι ότι βάζουν ένα τέλος στους ψήθυρους και στα δημοσιεύματα που ήθελαν ξανά Γιώργο Λιάγκα με Φέη Σκορδά. Έτσι, λέει και ξεκαθαρίζει. Και ήθελε να το πει. Ότι έχει μόνο επαγγελματική σχέση, δεν τα ξαναβρήκανε και ήταν ξεκάθαρη και λέει ότι όταν υπάρχουν παιδιά, σημαίνει ότι για να φτάσει σε αυτό το σημείο έχεις εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες. Αλλιώς δεν θα πέραμε διαζύγιο. Μόνο έχουμε καλή επαγγελματική σχέση γιατί έχουμε τα παιδιά μας. Πάντως όμως εμένα μου φάνηκε ότι ο Γιώργος Λιάγκας δεν ήθελε. Να απαντήσει η Φέη Σκορδά, ήταν κάπως κουμπωμένο. Αυτή η απάντηση δεν του άρεσε. Είδε, του άρεσε, ναι. Ήθελε να είναι πιο soft. Εδώ ήταν ξεκάθαρη. Δεν άφησε κανένα παραθυράκι. Και ο ίδιος ίσως να ήθελε να υπάρχει και για λόγω τηλεθέασης, να υπάρχει και λίγο λες, μπα. Ναι. Εδώ ήταν απόλυτη, τα ξεκαθάρισε. Μαγκάκι όπως είναι η Φέη Σκορδά και να σου μείνει αγάπη μας.